έχεις, γιατί κάθεσαι εδώ μόνη? Δεν μπορώ μέσα, με έχουν φλωμώσει από τον καπνό. Σαν φουγάρα καπνίζουν όλες τους. Έχεις δίκιο, μη σε νοιάζει όμως, θα τους το κόψω εγώ. Πώς θα το κόψω, βρε, αυτό είναι πάθος, δεν κόβεται. Μη σε νοιάζει, στο δικό μου το σπίτι θα το κόψουνε τουλάχιστον για σήμερα. Πόσα παγάκια, έλεγε. Πόσα παγάκια. Εδώ είναι το νεράκι, ορίστε. Ευχαριστώ, φτάνει. Θέλει καμιά άλλη νερά? Τσιγαράκι. Το κόψα. Το κόψε εδώ για να μην σε βλέπει ο Χρήστος και το καπνίσει κρυφά στο γραφείο. Δεν έχει ανάγκη να καπνίσει κρυφά. Τη το επέβαλε κανείς να το κόψει, μόνη τη το κόψε. Για να μας το παίξει ισχυρός χαρακτήρας. Μα δεν έχει ανάγκη η Κατερίνα από τέτοια. Ένιωσε ότι την ενοχλεί το τσιγάρο και το κόψε. Άμα προχωράει η ηλικία, πολλά κόβει ο άνθρωπος. Ενώ εσύ που είσαι κοριτσάκι, έχει καιρό ακόμα. Κοριτσάκι μπορεί να μην είμαι, αλλά μικρότερη από σένα είμαι. Πώς θα το κάνουμε? Εγώ πάντως στη μικρασιατική καταστροφή. Δεν την πρόλαβα. Την πρόλαβα εγώ. Τι κακιά μου, ρε, που είσαι. Καλέ, εγώ στα γεγονότα του Πολυτεχνείου βρέφος ήμουν. Όχι. Ναι, καλέ, το θυμάμαι. Τρέχαμε να σου αλλάξουμε πάνες γιατί φοβόσουνα τα τάγκς. Άσε μας, ρε, Αμαλία. Όπως και να το κάνουμε, το τσιγάρο πειράζει μικρούς και μεγάλους. Α, ναι, συμφωνώ. Και είναι μεγάλη υπόθεση να μπορέσει να το κόψει κανείς. Αχ, καλέ, εγώ πρώτα δεν μπορούσα να βγάλω μια ανηφόρα και τώρα τη βγάζω μια και έξω. Βέβαια, μεγάλη δουλειά. Αλλά πώς το κόβει όμως κανείς το τσιγάρο? Παγκαλμένη πως το κόβει, παίρνει το πακέτο, το πεντά στο παράθυρο. Α, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Πολύ απλό, λίγη θέληση να έχει κανείς μόνο, αυτό θέλει. Με τα βάσανα και τις στενοχώριες που έχω εγώ, πώς θα το κόψω το άτιμο? Για να μην βάλεις άλλες στενοχώριες, γι' αυτό πρέπει να το κόψεις το άτιμο. Γιατί πραγματικά είναι πολύ άτιμο. Αχ, μακάρι να μπορούσα να το κόψω κι εγώ. Μα γιατί δεν δοκιμάζετε, κυρία Ζαχαροπούλου? Δεν είναι εύκολο, Κατερίνα, ξέρεις από πόσο χρόνο καπνίζω. Ναι, θες να μας πεις ότι από τον καιρό που βγήκες από την κοιλιά της μάνα σου βγήκες με ένα τσιγάρο? Όχι και έτσι πια. Αλλά πάντως καπνίζω από πολύ μικρή. Ένας λόγος παραπάνω να το κόψεις. Αχ, πάντως η αλήθεια είναι ότι όλοι θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να το κόψουμε. Το τσιγάρο είναι θάνατος. Τις προάλλες παρακολουθούσα μία συζήτηση στην τηλεόραση από έναν καθηγητή που μιλούσε ειδικά για το τσιγάρο και το κάπνισμα. Τι έλεγε. Φοβερά πράγματα έλεγε, παιδιά μου. Εγώ διάβασα ότι δεν είναι η νικοτίνη που κάνει το κακό, αλλά η πίσα. Η πίσα έχει μέσα καρκινογόνες ουσίες. Η πίσα. Ναι, η πίσα. Η πίσα, αυτή που βάζεις τώρα μέσα σου. Γι' αυτό καπνίζω με φίλτρο, για να με τριάζεται. Εγώ έτσι νόμιζα, αλλά η πίσα παραμένει πίσα. Και πειράζει και τους πνεύμονες και πειράζει και το λαιμό. Μόνο εκεί πειράζει, τις καρδιοπάθειες. Και καρδιοπάθειες και σηκώτια και έλκυστα στομάχια, όλα τα τσιγάρο γίνονται. Και ξασθενεί και τη μνήμη. Λοιπόν, εσύ θα πας από καρδιά, εσύ θα πας από πνεύμονες και εσύ από λάρυγγα. Πού να φας τη γλώσσα σου? Γιατί να φάγω τη γλώσσα μου και δεσβήνετε εσείς τα τσιγάρα σας? Εύκολο το έχει. Τότε αφήστε την πίσα να σας φάει τις καρδιές, τα λαρύγγια και τα πνευμόνια. Τι σε έπιασε σήμερα? Ωραία, με ένα τι με έπιασε? Το ξέρετε ότι το 1/3 των θανάτων προκαλείται από το τσιγάρο? Αντιμάστε τη γλώσσα σου σήμερα. Μα τι να σας κάνω, μόνο έτσι καταλαβαίνετε εσείς, μόνο έτσι. Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Άμα έχει παράπονα, να κάτσει να τα πει σε μένα. Όχι να τα συζητάει με τον οποιοδήποτε βρει μπροστά της. Πρώτον, εγώ δεν είμαι οποιοδήποτε που βρέθηκε μπροστά της. Και δεύτερον, η κοπέλα δεν έκανε παράπονα. Η συζήτηση το έφερε. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν μ' αρέσει να κάνει τέτοιες συζητήσεις με ξένους. Δηλαδή, εμένα με βλέπει σαν ξένο? Ωραία, όχι τίποτα άλλο, να ξέρω πώς θα σε βλέπω κι εγώ από εδώ και πέρα. Πρόσεξε, ρε παιδί, πρόσεξε να καταλάβεις. Είναι ορισμένα πράγματα που ένα αντρόγυνο πρέπει να τα συζητάει μόνο μεταξύ του. Εγώ έτσι. Υπάρχουν πράγματα που αφορούν εμένα και την Ελένη και δεν τα έχω πει ποτέ στην κυρία Θάλια. Που είναι αίμα μου, που με γέννησε, που είναι μάνα μου. Και πάλι σου λέω πως η κοπέλα δεν είπε τίποτα. Ήρθε εδώ πέρα και έπεσε ψόφια στην καρέκλα. Τι έχεις της, λέω? Τίποτα, μου λέει. Πετάχτηκα στη λαϊκή να ψωνίσω. Και έφυγε γρήγορα για να πάει πίσω στη δουλειά της γιατί το είχε σκάσει από το γραφείο. Τι θέλει και πάει στη λαϊκή? Δύο βήματα είναι το σούπερ μάρκετ. Ας πάει να ψωνίσει και ας δώσει ένα παιδί να της τα πάει στο σπίτι. Και όχι να το σκάει από το γραφείο, να πηγαίνει τα απόγευμα όταν σχολάει. Η κοπέλα θέλει να σου κάνει οικονομία. Τη είπα εγώ να μου κάνει οικονομία? Δεν είναι μόνο τα ψώνια, μωρέ, η άσονα. Γυρίζει η κοπέλα κουρασμένη από το γραφείο και πρέπει να μαγειρέψει, πρέπει να συγυρίσει, να πλύνει τα πιάτα. Κάτσε, μην τα λέμε κι όλα όπως θέλουμε. Όταν ήταν μόνη της, δεν έτρωγε, δεν συγύριζε το σπίτι της. Άλλο είναι ένα άτομο κι άλλο δύο. Γιατί δεν αφήνει τη μάνα μου να μας μαγειρεύει? Η κυρία Θάλια παρακαλάει. Καλά τώρα, ωραία. Να έρθει η μάνα σου να μαγειρέψει, να έρθει και η θεία της να συγυρίσει και να γίνει εκεί μέσα η Βουλή των Ελλήνων. Δηλαδή τώρα τι θέλεις να πεις? Ότι πρέπει να της βρω άνθρωπο να τη βοηθάει? Ναι, κυρία, να της βρεις άνθρωπο να τη βοηθάει. Αλβανό θα της βρεις. Μα Φιλιππινέζα θα της βρεις. Μα Ταϊλανδέζο θα της βρεις. Πάντως πρέπει να της βρεις έναν άνθρωπο. Σταμάτα. Άλλο δαπός δεν μπαίνει στο σπίτι το δικό μου. Και μάλιστα από την Αποανατολή. Άκου και Ταϊλάνδος. Τι θέλω τη ζωούλα μου εγώ για σφάξιμο με έχεις? Θυμάσαι τι έγινε πέρσι στην Εκάλη? Ο λόγος το λέει, μωρέ, η άσονα. Να μην το λέει. Φτού κακά. Και θα σου βάλω και πιπέρι στο στόμα.
Πάντως εγώ, αν ήμουν στη θέση σου, θα τη βοηθούσε σε ορισμένες δουλειές. Τι να βοηθήσω δηλαδή, τι να κάνω, να βάλω φακιόλ και να αρχίσω να ξεσκονίζω τα έπιπλα ή να σιδερώνω τα κιλοτάκια της. Να αναλάβεις το ψώνισμα. Δεν ξέρω να ψωνίζω, λέει. Με γελάνε και μου δίνουν τα σκάρτα. Ωραία, να σκουπίζεις μια βεράντα, να τσπλέσεις κανένα πιάτο. Δεν θα μάθεις. Το έκανες και δεν σ' άφησε. Μα τώρα να σκουπίζω τη βεράντα να με βλέπει και ο κόσμος, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι και η μάνα μου δίπλα. Ωραία, τότε να κάθεσαι μέσα στην κουζίνα να πλύνεις τα πιάτα που δεν θα σε βλέπει κανένας. Τα πιάτα. Ναι, τα πιάτα. Εγώ. Εσύ για σένα δεν μιλάμε. Καλά, αυτά δεν είναι γυναικείες δουλειές. Όχι. Μετά μη σου κακοφαίνεται άμα σου παραπονιέται ότι κουράζεται. Να πάρει ευχή τι πάθαμε. Κάποτε έπαιρνες μια Φιλιππινέζα και τελείωνες. Τώρα, μα πάρεις ξένα, φοβάσαι μην τελειώσεις εσύ. Δεν γίνεται, πρέπει να τη βοηθάω κι εγώ. Και βγάλτε κανένα βράδυ έξω την κοπέρα να πάρει λίγο καθαρό αέρα. Θα πάθουν τα μάτια σας να βλέπετε συνέχεια τηλεόραση. Ναι, έχεις δίκιο. Θα πάθουν τα μάτια μας. Άντε, στην υγειά μας το τελευταίο. Στην υγειά μας. Έχεις όρεξη να βγούμε έξω απόψε. Απαπαπαπα, είμαι χάλια σήμερα. Κουράστηκα πάρα πολύ με το σπίτι. Θα πάμε σε ένα κινηματογράφο. Φέρε την εφημερίδα να δω τι παίζουμε. Να σου φέρω την εφημερίδα να τη δεις. Αλλά να πας μοναχός. Εγώ δεν αντέχω. Θα βρούμε να πάμε κάπου εδώ κοντά. Φέρε. Ούτε κοντά ούτε μακριά. Στο ξαναλέω, πήγαινε μόνος. Εμένα δεν με πειράζει. Πώς θα πάω μόνος μου τώρα, αφού ξέρεις ότι δεν μπορώ να πάω στον κινηματογράφο άμα δεν έχω συντροφιά. Τι να σου κάνω, βρε Ιάσονα. Να φανταστείς ότι είμαι τόσο πτώμα που ούτε τα πιάτα θα πλύνω. Θα τα αφήσω να τα πλύνω αύριο το πρωί. Μόλο που φοβάμαι να έρθει η μητέρα σου και τα δει και αρχίζει να λέει ότι είμαι κακή νοικοκυρά. Θες να σε βοηθήσω να τα πλύνεις γρήγορα γρήγορα και μετά να πάμε ένα σινεμαδάκι. Όχι, σου είπα, πήγαινε μόνος σου. Εγώ θα πλύνω τα πιάτα. Ναι, βέβαια θα τα πλύνω, δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά και ύστερα θα πέσω για ύπνο. Καλά, από τώρα θα πέσεις για ύπνο. Όχι, τώρα σε καμιά ώρα θα διαβάσω πρώτα λίγο και μετά. Δεν μου λες, έχεις μια ποδιά. Γιατί, τι θέλεις. Να βοηθήσω κι εγώ. Ανάτι. Μα τι τη θες την ποδιά. Γιατί τη φοράς, είσαι καλά ή τρελάθηκες. Έλα μου τώρα, άσε με να κάνω την πλάκα μου εκεί πέρα, αφού μου αρέσει. Πάει, τρελάθηκες τελείως. Όχι, για να μην νομίζεις ότι κάνετε κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Άφησέ τα, σε παρακαλώ, Ιάσονα. Δεν μπορώ να σε βλέπω τώρα να κάνεις τέτοιες δουλειές. Μη μου κόβεις τον ενθουσιασμό. Σε παρακαλώ πολύ. Ορίστε. Ορίστε, είδες, αφού δεν ξέρεις. Τι θέλεις και να κατέβεσαι. Με γλωσσόφαγες, δεν ξέρεις και δεν ξέρεις. Ξέρω και παραξέρω, η γκρίνια σου με φάγε. Άφησέ το όπως είναι, πήγαινε να ανοίξεις τώρα. Ποιος να είναι τέτοια ώρα. Ελισπέ, πώς είσαι έτσι καλέ. Πώς είμαι. Τι ποδιά είναι αυτή. Βαμβακερή φαντάζομαι. Δεν είναι δική μου, τσαλένση. Ναι, αλλά τη φοράς εσύ. Κάλτε γρήγορα, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να σε βλέπω σε αυτά τα χάλια. Αχ, καημένη η Άσονα. Δυστυχώς διαπιστώνω πως δεν είσαι καθόλου μα καθόλου έξυπνος. Ποιος είναι η Άσον. Εγώ είμαι, Ελένη μου. Ποιος θα ήθελες να είναι τέτοια ώρα. Καλησπέρα. Δεν σας περιμέναμε. Παίρνα και κάνα τηλέφωνο πριν έρθεις. Από δίπλα να πάρω τηλέφωνο. Πώς το κατάτησες έτσι τον άντρα σου. Πώς μπορείς και τον βλέπεις αυτό το χάλι. Μόνος το ήθελε, μητέρα. Βγάλε την ποδιά του, έλεγα. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Τίποτα αυτός. Μου σπάσε και ένα πιάτο. Βγάλ την επιτέλους αυτή την ποδιά. Θα τη βγάλω, ντε. Μιλάτε τόση ώρα. Και ξεχάστηκα, ορίστε. Την έβγαλα. Τι καταλάβατε, πάνω από τη συνήθισα. Εμένα με συγχωρείτε δύο λεπτά. Πάω να τελειώσω τα πιάτα και έρχομαι. Ναι, πάρε και την ποδιά να την πας στην κουζίνα, σε παρακαλώ. Έλα, κάθισε, έτσι. Να ανοίξω τηλεόραση. Δεν χρειάζεται. Άλλωστε δεν έχει και τίποτα αυτή την ώρα. Κάτσε να κουβεντιάσουμε λιγάκι. Θες να σε πάω να κινηματογράφω. Γιατί σε ενοχλεί που είμαι και στο σπίτι σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεννοηθώ εγώ με αυτή τη γυναίκα. Πρέπει να το πάρω απόφαση. Σου λέω να σε πάω στον κινηματογράφο γιατί το είπα και στην Ελένη, αλλά είναι κουρασμένη σήμερα και θέλει να καθίσει στο σπίτι. Κουράστηκε πολύ, κατάλαβες. Κουράστηκε. Κατάλαβα. Κουράστηκε. Και επειδή θέλει να μείνει μόνη, θέλει να με πάρει εμένα από εδώ να μην πα στον κινηματογράφο. Όχι. Για μένα. Για να έχω εγώ παρέα σε θέλω. Τώρα το θυμήθηκε. Τόσα χρόνια καημό το είχα να μου πει μια φορά. Έλα, βρε μάνα, να σε βγάλω έξω. Μαζί σου έχω να πάω στον κινηματογράφο από τότε που είσαι μικρός και σε πήγαινε και βλέπεις το Βέγκο. Ναι, ευκαιρία να πάμε τώρα να μιλήσω ότι δεν σε βγάζω κιόλας. Δεν το κάνεις για μένα όμως. Τέλειωσα.
Αχ, είμαι πτώμα όμως. Ναι, μου το είπε ο Ιάσον. Βλέπεις, αυτά κάνουν οι περηφάνειες. Δεν θέλεις να σε βοηθήσουμε? Φοβάσαι να μην μπούμε στο σπίτι σου. Μα τι να με βοηθήσετε τώρα, εσείς έχετε τις δικές σας δουλειές. Λοιπόν, θέλετε να κάνω κάτι πρωτότυπο απόψε? Τι πρωτότυπο? Να ανοίξω την τηλεόραση. Όχι! Σε ενοχλεί και που μιλάω, παιδάκι μου. Τι λες, ρε μητέρα. Μα βέβαια. Άμα μου λες να ανοίξει την τηλεόραση, άμα είναι ανοιχτή η τηλεόραση, οι άνθρωποι δεν μιλάνε. Ωραία, λοιπόν. Ας φύγω για να σας αφήσω να δείτε τηλεόραση μόνοι σας. Κάτσε, πουλάκι μου τώρα κάτω. Τι έπαθες σήμερα για να τα παρεξηγήσω όλα? Μα τι θα πει, τι έπαθα? Μου λες να ανοίξω την τηλεόραση. Άμα ήθελα να δω τηλεόραση, καθόμουν και στο σπίτι μου. Είχα. Εδώ ήρθα να κουβεντιάσουμε λιγάκι. Εντάξει, έλα, κουβεντιάσου. Ορίστε. Έλα. Κάθισε εκεί πέρα τώρα, σαν καλό κορίτσι. Έλα. Κάθισε κάτω. Θες να σου φέρω ένα ουισκάκι? Δεν πίνω ενοπνευματώδη και το ξέρεις. Να σου φτιάξω καφέ? Θα φορέσεις την ποδιά πάλι για να μου το φτιάξεις. Εγώ θα τον φτιάξω, μητέρα. Όχι, όχι, εσύ δεν χρειάζεται. Εσύ είσαι κουρασμένη, πτώμα. Δεν πειράζει. Ένα καφέ μπορώ να τον φτιάξω. Όχι. Άσε καλύτερα γιατί φέρνει και ύπνια. Καθίστε να πούμε δύο κουβέντες και να φύγω. Όπως θέλεις. Κάτσε, κουρασί μου, κάτσε. Σιγά με ξεκουφάνατε. Δεν θα πείτε καμιά κουβέντα? Πες τίποτα, Ελένη. Α, από μένα μην περιμένετε τίποτα. Σας το είπα. Είμαι πτώμα. Κατάλαβα. Πρέπει να πηγαίνω. Κάτσε, μητέρα. Σε παρακαλώ. Έλα τώρα. Κάτσε, σε παρακαλώ πολύ που φέρνεις τώρα. Κάτσε, μητέρα. Φέρε γρήγορα την ποδιά. Τώρα ό,τι θες, λες κι εσύ. Πήγα να φέρω την ποδιά, τουλάχιστον να κάνουμε καμιά δουλειά. Δεν είμαστε εδώ τώρα. Έχουμε δουλειά. Πήγε να φέρω την ποδιά, σου λέω. Τι θα γίνει, Άσονα? Πάλι τα ίδια θα έχουμε. Ναι, για να πάω κόντρα στην κυρία Θάλια. Ποδιά! Δεν μου λες τι θα γίνει με σένα, έτσι θα πηγαίνω, έρχεσαι. Άιντε, κορίτσι μου, κάτσε στο γραφείο σου. Δεν μπορώ, έχω νεύρα. Και πού τα έχεις τα νεύρα, σε μέρος που σε εμποδίζουν να καθίσεις? Ναι, ρε, εκεί τα έχω τα νεύρα. Και άντε κόφτεις εσύ και θα ξεσπάσω πάνω σου. Α, Χαρούλα, μου πουλάς εμένα, τρέλα, γιατί σε πληροφορώ ότι έχουμε κι εμείς νεύρα. Άρχισα να κάνεις και εσύ βόλτες τότε, πάνω κάτω. Αν αρχίσω να κάνω κι εγώ βόλτες εδώ μέσα, σε λίγο θα χρειαστούμε τροχονόμο για να μην τρακάρουμε. Ελάτε, σταματήστε πια. Με τις φωνές σας δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Στη Χαρούλα, πέστα. Εσύ άρχισες πρώτος. Και τι ήθελες, να την αφήσω να κάνει βόλτες εδώ πέρα πάνω κάτω? Ωραία, δεν την ξέρεις τώρα τη Χαρούλα? Εγώ τη Χαρούλα την ξέρω, αλλά καιρός είναι να μάθει και αυτή εμάς. Πολλά λες, αγόρι μου. Χαρούλα και εσύ πολλά λες. Και οι δυο σας λέτε πολλά. Σταματήστε πια. Ωραία, φιλενάδε. Μωρέ. Αντί να με ρωτήσεις γιατί έχω τα νεύρα, μου λες να σταματήσω. Τι να σε ρωτήσω, τα νεύρα για σένα είναι μόνιμη κατάσταση. Δεν μου λες, παρακαλώ. Έχει περάσει μία ώρα από τότε που παράγγειλα τον καφέ ή δεν έχει? Όχι και μία ώρα, ούτε μισή ώρα δεν είναι. Μισή ώρα, λίγη είναι η μισή ώρα. Ωραία, κάτι θα ντούτυχε. Ορίστε, έρχεται. Άλλη φορά θα παραγγέλνετε ότι έχει το μαγαζί μου. Ιδιαίτερες παραγγελίες δεν δεχόμαστε. Δεν μου λέει, γιατί άργησες? Σοκολάτες δεν υπάρχουν. Α, δηλαδή και άργησες και δεν έφερες τις σοκολάτες. Α, δεν θέλω και παρατηρήσεις από πάνω. Εγώ έργωσα τη μισή Αθήνα για να σου βρω τις ελβετικές σοκολάτες που θέλεις. Α, ακού, θέλει και ελβετικές. Λοιπόν, τέρμα. Από εδώ και μπρος, ή αλλάζεις μάρκα και θα τρως σοκολάτες που υπάρχουν εύκολα, ή άμα θέλεις ελβετικές, να πας να τις αγοράσεις μόνη σου. Τελικά είσαι εντελώς ανάξιος, να πούμε, έτσι. Τελικά μα θέλεις και πολύ σκλαβάκια, να πούμε, έτσι. Άντε από εκεί. Δεν φτάνει που σκοτωνόμαστε να σε εξυπηρετήσουμε, μας βάζεις και τις φωνές από πάνω. Σαν πολλά δεν λες, αγοράκι μου. Κάποτε πρέπει να σου τα πούμε κι εμείς. Άντε πάνε, ρε. Αυτό κάνω. Πάω στη δουλειά μου. Ναι, από εκεί. Σοκολάτες, δεν κατάλαβες. Ελβετικές. Για δε, ρε. Ξύπνησε και το ζωντανό. Τώρα έχει δίκιο. Δεν υποφέρεσαι πια. Αυτούς που σ' αγαπάνε να τους προσέξεις, Χαρούλα. Τώρα που θα ξαναπεράσει, να του ζητήσει συγγνώμη. Σιγά να μην πέσουμε στα πόδια του. Δεν σου είπε κανένας να πέσει στα πόδια του. Μπορείς όμως να του πεις μια καλή κουβέντα. Γιατί, για να πάρει θάρρος? Μάθε το, φιλενάδα. Τον άντρα δεν πρέπει να το χαϊδεύεις, αν θες να τον έχεις πάντα σούζα. Τον άντρα τον εραστή, όχι τον καλό φίλο. Και ο Φίβος, Χαρούλα, είναι πολύ καλός φίλος. Πάρα πολύ καλός φίλος, Χαρούλα. Καλά. Πού πας, αγόρι μου? Τι θέλετε, Δεσποινής Πεπονάκη? Είδες, βρε, τι είσαι. Εγώ σου μιλάω γλυκά, εσύ με αντιμετωπίζεις με ειρωνία. Πεπονάκη δεν σας λένε? Άσε, βρε, τους πληθυντικούς. Δεν μας λένε πεπονάκες, Χαρούλες μας λένε. Και το βράδυ ετοιμάζω, θα σε πάω σινεμά. Παράτα το δούλεμα εδώ μέσα.
Μπορείς να επαναλάβεις αυτό που είπες. Το βράδυ ετοιμάσου, θα σε πάω σινεμά. Ελένη. Τι είναι, Θήβο? Βάλε θερμόμετρο στη Χαρούλα. What are you doing so far from the old plantation? There was a little trouble. I took the blame. For something you didn't do? Well, I did it all right. That's why I took the blame. Get out of here. Excuse me. Shouldn't leave your door unlocked. The lock's broken. This pistol isn't. You know, this was your room. Sort of stumbled against the door. I'm sleepy. Well, then go to bed. I'm too sleepy to see how different you look. Συγγνώμη, δεν βλέπω τίποτα. Πιάσ' το χέρι. Κοίτα να μην έχουν ένα ταξιθέτη, ρε. Ταξιθέτης! Καλά, ντε. I'm in no mood for visitors, Mr. Pentecost. I'd hate to have to shoot you to prove it. Έλα, κουλώσεις. Safe as if you're in your own room. Κάτσε, ντόμι, παιδιέ, κάλλη. Από εδώ, έλα. Έλα, να, εδώ. Πέρασε μέσα. Μην πιάνεις εσύ μες το σκοτάδι. Φοβάσαι μες μάλλον. Στα κομμάτια. Κάτσε κάτω. You make a good hotel man, Owen. Θα το βγάλεις και αυτό. Just that nice personal touch to please. Βόηθα, Πανάθεμά σε, βόηθα. Hotel man. I'm the new proprietor. I won the place. On a decision. Κοίτα, κοίτα στο θέμα σου, άντε. Good night. Good morning. Or a good afternoon. Or a good whatever it is. Jumbo's room. I'll have it fixed up for you. Move out all the little elephants. No sense in doing it now. You'd only see more of them. Well, if hair ribbons are your weakness, why didn't you say so? Όλα σε μένα τη γέννη. Δεν μπορώ έτσι να πω. Πίτι δεν στο κάνει. Κάνει πίτι δεν στο κάνει. Δεν μπορώ να έτσι καθώ. Δεν γίνει. Μην πιάνεις. Σου λέω ότι σκέφτεται με το σκοτάδι. Σου That $2 million in gold dust and nuggets you've taken out of the ground. What gives you the notion that we have it? Heard it in a saloon back in Atlanta. And you believed it? Τι θα γίνει, κυρία, θα αποφασίσετε που θα το βάλετε το κεφάλι σας. Λογαριασμό, θα σου δώσω, κορίτσι μου. Το εισιτήριο το έχουμε πληρώσει για να βλέπουμε την οθόνη, κύριε, όχι την κεφάλα σας. Τι θέλει να το κόψω, το κεφάλι. Να το κόψεις το κεφάλι, να ησυχάσουμε, θα το τοποθέτει. Ησυχία και ησυχία. Go ahead. You're in trouble. Mining for 3 years. Το κάνει σίκορε. Σίκορε, γιατί θα γίνει έντονο. Λοιπόν, να σου πω κακό. Να σου πω κακό. Να σου πω κακό. Μα δεν τον ξεχάσω. Σου τώρα τον πλακούσου. Σου τώρα και τι. Σου και σου. Σου και σου. Σου και σου. Να δούμε την ταινία. Μπορεί να είναι. Guns, food, ammunition for the long trip back. Now, will you show me that gold? Why? If you have any idea of shooting me, let me remind you that Jumbo means are just waiting to get hold of the circus tent again. When he does, where are you going to get your wagons or anything else? Waiting to hear from you. Πού πάτε, κύριε? Να περάσω.
Πού να περάσετε? Στο διάδρομο, κυρία μου, να φύγω. Και γιατί πρέπει να έρθετε από αυτό το διάδρομο, δεν σας αρέσει εκείνος που είναι δίπλα σας? Γιατί έτσι μου γουστάρει, συζήτηση θέλετε τώρα? Και εμένα μου γουστάρει να μην σε αφήσω να περάσεις. Και εγώ σου λέω θα περάσω. Δεν θα περάσεις. Δεν θα περάσεις. Δεν βλέπετε. Σηκωπάνω. Την αλλάξουμε από εδώ, θα περνάνε συνέχεια επίτηδες. Πάμε αλλού. Έλα εδώ στο σπαστικό που με έκλεινε πριν. Να δούμε αν θα σ' αρέσει τώρα σε ένα κακό μοίρι μου. An inventory. This is a list of everything you own. Έχουμε βάλει στόχολη σήμερα. Very official. Μην πιάνεις αμέσως. Well, I guess I belong in that list too. I don't like owning things. Certainly not people. Wouldn't want anyone to own me. No, all you want to own is money. Gambling money, drinking money, maybe traveling money. Oh, I'm staying here a while. It takes 2 weeks to get your laundry back in this town. Well, if you get restless feet, this ought to pay your way to China or Borneo or wherever you're going next. What are all these? Mining claims the Jumbo took in for a half a ham or a keg of whiskey. They're yours now. Any good? Some are, I guess. They haven't been worth much. Why? Lots of reasons. Folks run out of money, turn lazy, get discouraged. Let's encourage them. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα ρίξετε καμιά ματιά στο έργο? Τι συμβαίνει? Τι θα συμβαίνει, έχετε πληρώσει εισιτήριο. Μην πάει χαμένο. Πάσε μας, κυρά μου. Κυρά μου. Καλά. Talking about gold really perks you up. What's wrong with liking gold? Especially in the color of a woman's hair. I don't care about the color of a girl's hair. Παιδιά, θα σταματήσετε καμιά φορά επιτέλους. Τι θα γίνει, πάλι τα ίδια? Πάλι τα ίδια περιπέτεια, θέλουμε να δούμε αγόρι μου, όχι τσόντα. Άσε μας, κυρά μου, εδώ. Σε μας, κυρά μου. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Γιατί να φύγουμε, γιατί να φύγουμε? Θα με καταντήσει ματάκια, κύριος μου, δεν θέλω. Ματούδα, σε κάνει. Με συγχωρείτε. Εμένα μ' άρεσε. Συγγνώμη, δεν είναι κατάσταση. Έλα, κοπέλα, έλα, κάτσε, έλα, κάτσε. Χίλια συγγνώμη. Άσε τέλος της κουβέντας, κάτσε. Ούτε ξέρω τι βλέπουμε. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα? Τι βλέπουμε, Τσου? Ξέρω εγώ τι έχουμε δει στο πίσω. Από μετά. Now let me tell you why I invited you here today. You're all gamblers or you wouldn't be in Denver. So I'm introducing a new game everybody can play. Έχω κνευριστεί, μωρέ, Φίβο. I wouldn't be at all surprised if some cheating might not have gone on right in this very room. That's why I'm moving this new game outside. It'll be the biggest gambling table you ever saw, reaching for miles around. And big stakes. You can't lose, you might win, so listen to the lady. Mining claims. Συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά και εμείς εισιτήριο πλήρωσαμε. Επάνε, ρε. Θα αποφασίσει επιτέλους από ποια μεριά θα καθίσεις. Άμα δεν βλέπεις να αλλάξει θέση, αγόρι μου, έχω κάνει 8 δρομολόγια εδώ μέσα. Μπα, έτσι μπάθανε να λες. Ρε, παράτα, μάθαμε την ταινία, τα παράπονα στο διευθυντή. Ωραία, ξανακούνησω από τη θέση σου και τα λέμε. Τι είπες, δε? Λέω, ξανακούνησω από τη θέση σου και τα λέμε. Ορίστε, αγόρι μου, ξανακουνήθηκα. Έπρεπε να μην ήσουν γυναίκα και τα λέγαμε. Σα πολλά δεν λες, αγόρι μου. Σα πολλά δεν λες. Τι Όλα τους πειράζουν. Είσαστε όλοι υποανάπτυκτοι, ρε! Και κάφροι! Κάφροι! Όλοι πηγαίνουν κάπου, όλοι πηγαίνουν τα ταξίδι, μόνο εγώ εδώ πέρα. Είχαν μια χάρη ζήτησα να πάω κι εγώ ένα ταξιδάκι. Μπα, τίποτα. Θα σταματήσει καμιά φορά? Δεν είπα τίποτα. Δεν είπε τώρα και τίποτα. Δεν είπε τίποτα, αλλά μουρμουρίζει. Δεν μουρμουρίζει, παραμιλάει. Δεν παραμιλάει, μουρμουρίζει. Τα έχει μαζί μας, μας βρίζει μουρμουριστά. Ε, όχι και μας βρίζει. Η μητέρα σου μπορεί να είναι ιδιότροπη, μπορεί να είναι επιθετική, παράξενη, αλλά ποτέ έτσι δεν βρίζει. Ε, τώρα βρίζει. Όταν ακούς το στόμα της να δουλεύει σαν μοτεράκι, να είσαι σίγουρος ότι από μέσα της μας βρίζει. Δεν βρίζει, παραπονιέται, θέλει να πάει στη Βενετία. Μα μέσα στο καταχύμωνο. Ε, πάνε οι φιλενάδες της και ζηλεύει. Θέλει να πάει και αυτή να της δώσει παιδί. Πόσο κάνει? Σε παρακαλώ, Χρήστο, μην ανακατεύεσαι στις διαφωνίες μου με τη μητέρα μου. Στη Βενετία κάνει κρύο και δεν έχω καμιά διάθεση να μου τη φέρουν από εκεί, κατεψυγμένη σαν συναγρίδα του Ατλαντικού. Έλα, βρε, Κατερίνα, ποιος κρυώνει σήμερα στην Ευρώπη αυτή την εποχή? Οι άνθρωποι από καλοριφέρ σε καλοριφέρ κυκλοφορούν. Έπειτα είναι και τα έξοδα, Χρήστο μου, και εμένα τώρα δεν μου περισσεύουν. Εγώ έκανα παιδί έτσι, τι ζω μια χάρη να μου την κάνω. Μπα, δεν βαριέσαι. Εμένα να μου κάνουν χάρη μια... και τη ζήτησα μια σκλάβα, εγώ είμαι εδώ μέσα. Γιατί μου το κάνεις αυτό, σταμάτα! Σταμάτησα!
Άμα πια δεν μπορούμε να μιλήσουμε εδώ πέρα, να βγούμε μια κουβέντα. Διάφυσε την τώρα. Πόση ώρα θα μουρμουρίσει, θα παρεθεί, θα σταματήσει. Αν δεν την ξέρει καλά, αυτή είναι ικανή να έρθει έξω από την πόρτα τη κρεβατοκάμερα και να μα διαβάζει ω τα ξημερώματα. Μόνο για τι δουλειέ δεν έχουν εμένα εδώ πέρα. Να τη ζητήσω κι εγώ μια χάρη. Τίποτα, τίποτα. Άμα την πω αυτό, όλο όχι και όχι και όχι. Άντε, άντε, λάτε να περιδρομιάσετε. Και ύστερα μου λε ότι δεν βρίζει, ε. Δεν βρίζει, αστείευεται. Έτσι δεν είναι, κυρία Σοφία? Ναι, όρεξη έχω για αστεία. Άντε, καλή όρεξη. Με αυτά τα ξυνισμένα μούτρα που έχεις, τι όρεξη να μου έρθει. Δόξα τω Θεώ, εσάς δεν σας κόβεται με τίποτα η όρεξη. Μπα, έτσι σου είπανε. Έτσι είναι. Αυτές οι κοιλιές και τα προγούλια δεν γίνονται τυχαία. Εσύ δεν θα φας? Ναι, να φάω. Όρεξη είχα να φάω. Αρκετά μετά είσαι η γυναίκα σήμερα. Με αυτά που μου είπε. Α, μια άλλη με είπε, λαφρό, μια άλλη μου είπε. Και τι δεν μου είπε, καλέ, και τι δεν μου είπε. Σε ποιον, σε μένα. Τη μάνα της. Και ύστερα μου λες να φάω. Πού να βρω όρεξη να φάω? Ε, ωραία, μην τρως. Άσε μας τουλάχιστον να φάμε εμείς. Εγώ δεν σε ενοχλώ. Φάε. Σου είπα τίποτα? Δεν σου είπα τίποτα. Είπες δεν θα πάμε. Πάει, τελείωσε, δεν θα πάμε. Εγώ είμαι το θύμα εδώ μέσα. Σκλάβα εδώ μέσα. Σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Ό,τι και να πω εγώ είναι κουτό, ανάποδο, στραβό. Ενώ ό,τι και να πεις εσύ είναι σοφό, λογικό, όλα εντάξει. Τα άμαθες τώρα όλα εσύ και η μάνα σου λέει βλακίες. Τι θα γίνει, θα μας αφήσεις να φάμε? Ποιος σας εμποδίζει? Το πιάτο το έχετε μπροστά σας, φάτε. Μαμά, με υπόκρουση την γκρίνια σου είναι αδύνατον. Ε, τώρα έχει δίκιο η Κατερίνα. Δικαιολογημένη όμως γκρίνια. Και αν θέλετε να μην έχετε την γκρίνια μου, ορίστε, τη λέω κι εγώ γκρίνια. Το παράπονό μου πρέπει να λέω. Το δίκιο παράπονό μου, όχι την γκρίνια μου. Μαμά, σταμάτα, θα τα κάνεις χειρότερα τα πράγματα. Σταμάτησα. Ωραία. Είπες δεν θέλεις να πάμε, δεν θα πάμε. Πάει, τελείωσε. Δόξα τω Θεώ. Και η Ζανέτ πήγε με τον άντρα της και γυρίσανε και τώρα μας μιλάει για Ρώμη και για Βενετία. Εγώ τι έκανα, τι είπα. Είπες δεν θα πάμε, πάει, τελείωσε. Το κλείσα και εγώ το στόμα μου και δεν λέω τίποτα πια. Κοίταξε να δεις που θα με παρασύρει και θα ξαναπέσω στην ίδια τη συζήτηση. Να μην παρασυρθείς, φάε. Ε, πώς να φάω, αφού με προκαλεί. Λοιπόν, πάρ' το απόφαση, κυρία Σοφία μου, ότι όσο και να γκρινιάζεις, όσο και να μουρμουρίζεις, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Άδικα θα πάνε τα λόγια σου. Εγώ την απόφασή μου την πήρα και την πήρα αφού τα σκέφτηκα όλα πολύ καλά. Ταξίδι δεν πας. Δικτατορία δηλαδή, ε. Αποφασίζομαι και διατάζομαι. Μάλιστα, κι άμα σου αρέσει. Άμα πια. Έρχομαι να φάω μια μπουκιά φάει και μου το βγάζει από τη μύτη. Έχεις και παράπονο δηλαδή. Ορίστε, ορίστε, την καταπιέζομαι την καημένη. Και σταματήστε τώρα να φάω μια μπουκιά ψωμί. Α, αυτό το δικό της δεν είναι καταπίεση, είναι χειρότερο. Είναι ένα συνεχές μαρτύριο. Γκρι, συνέχεια. Πώς δεν τρελάθηκα ακόμα, είναι θαύμα. Δεν θυμάμαι μια μέρα τον εαυτό μου να ήρθα στο σπίτι και να μην άρχισε την γκρίνια. Εγώ άρχισα την γκρίνια ή εσύ? Όταν μπεις μέσα στο σπίτι, τρέμομαι να σου μιλήσουμε. Ούτως Αντάμ Χουσεΐν να ήσουν πια. Μα όταν έρχομαι, μου ζητάς κάτι που δεν γίνεται. Προσπαθώ να σου εξηγήσω γιατί δεν γίνεται. Και αυτή μου την εξήγηση την παίρνεις για γκρίνια. Και πριν προλάβω να σου εξηγήσω, αρχίζει να δουλεύει το ματεράκι μέσα στο στόμα σου. Άδικο έχω. Τι είναι βρε σήμερα ένα ταξιδάκι μέχρι την Ιταλία? Μπορείς να μου πεις τι είναι? Είναι όπως πηγαίναμε παλιά με το σχολείο εκδρομή στη Ραφίνα. Ωραία. Να σου δώσω λεφτά να ξαναπάς στη Ραφίνα και να θυμηθείς τα μαθητικά σου χρόνια να με αφήσεις ήσυχη. Σταματήστε επιτέλους, γιατί τώρα θα αρχίσω να θυμώνω κι εγώ. Να πας εσύ στη Ραφίνα. Εγώ θα πάω στην Ιταλία. Και εσύ άσε τους θυμούς και τρώγε το φαΐ σου. Το θέμα δεν σε αφορά. Εγώ θα πάω. Ωραία. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, αλλά δώσε και τα λεφτά. Τι είναι βρε σήμερα 170.000 να πας μέχρι την Ιταλία? 170.000 είναι μόνο τα ναύλα. Θα είναι και το ξενοδοχείο. Και το ξενοδοχείο είναι μέσα. Τι είναι βρε 170.000 πληθωρικές ελληνικές δραχμές? Δεν σου ζητάω εκεί. Δραχμές σου ζητάω. Καλά, το συνάλλαγμα που θα πάρεις μαζί σου δεν είναι λεφτά αυτά? Εντάξει. Εντάξει, φάει το φαΐ σου, κατάλαβα. Εσύ μόνο για σκλάβες μας εδώ μέσα, εντάξει. Πάρτο απόφαση. Ιταλία δεν βλέπεις που να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Καπίτο, σινιόρα! Και δεν θέλω κουβέντα. Δεν θέλει κουβέντα. Δεν μπορούμε πια να μιλήσουμε εδώ μέσα. Δεν θες να σταματήσεις? Σου είπα τίποτα. Τώρα έχει δίκιο, δεν είπε και τίποτα. Κάνει θόρυβο και πολύ ενοχλητικό μάλιστα. Μπρος, πάμε. Πού να πάμε, στην κουζίνα? Στο δωμάτιό μας. Και εσύ κάτσε και μίλα με τα ντουβάρια. Άμα πια. Πού πάτε, καλέ? Μέσα στο δωμάτιό μας. Και έτσι και τολμήσει και περάσει το κατόφλι τη πόρτα μας, θα γίνει εδώ μέσα σεισμό 100.000 βαθμοί τη κλίμακα Ρίχτερ. Κατερίνα, μην οξύνει. Χρήστο, κουβέντα. Δεν φταίει κανένα. Εγώ φταίω που. Έτσι και τολμήσει και περάσει το κατόφλι. Σεισμό 100.000 βαθμοί τη κλίμακα Ρίχτερ. Άμα πια. Πάμε.
Κουβέντα, μάνα! Ορίστε, κάνε παιδιά, σου λέει ο άλλος. Γεια σου, δικιά μου. Τι γίνεται, τι κάνεις? Πολύ στην τσίτα σε βλέπω. Πού είναι οι εραστές του ονείρου? Πήγανε να φάνε μέσα στο δωμάτιό τους. Απαπαπαπα, τα κυλιόδουλα φαγητό το βράδυ. Εγώ το βράδυ δεν βάζω μπουκιά στο στόμα μου. Γι' αυτό και διατηρώ τη σουλέτα μου. Έτσι ήμουν ένα μήνα πριν που έτρωγα. Και σε πληροφορώ πως το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι ούτε εσύ να μην τρως το βράδυ, διότι δεν είναι υγιεινό. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι κάνω. Τρώμε το βράδυ καλά-καλά τον άπογο και μετά πέφτουμε και κοιμόμαστε, έτσι. Και τι έγινε όλο αυτό το φαΐ? Λίπος έγινε. Βέβαια. Εφόσον δεν κινούμεθα να κάνουμε καύσεις, μετακινούμαστε κάτι μεταξύ υποποτάμου και ρινόκερου. Τι έχεις εσύ? Τίποτα. Πώς τίποτα τώρα? Δεν σε κόβω εγώ, έκλαψες? Όχι, δεν έκλαψα. Α, δεν μου τα λες καλά. Λέγε ρε παιδί μου, τι έχεις, ρίχτα, μίλα. Τι να μιλήσω, τι να σου πω, δεν έχω τίποτα. Α, εγώ σε ξέρω εσένα πάρα πολύ καλά, γι' αυτό μη μου τα λες έτσι. Σε έχω γεννήσει εσένα εγώ. Εντάξει ρε παιδάκι μου, δεν σε έχω γεννήσει. Λέγε όμως, μίλα. Τι να μιλήσω, μωρέ, τι να σου πω, σου λέω, τίποτα δεν έγινε. Δεν μου λες, μάλωσες με την κόρη σου, έτσι? Σχεδόν. Αμ, δεν είναι σχεδόν. Όταν μαλώνεται εσύ σχεδόν, εσύ έχεις άλλα μούτρα. Εδώ η κατάσταση έχει φτάσει στα άκρα. Λέγε, τι έγινε, μίλα ρε παιδί μου. Τι να σου πω, μωρέ Ειρήν, τι να σου πω. Δεν τα ξέρεις. Τα ίδια και τα ίδια. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά ποια ίδια συγκεκριμένα? Γιατί τα ίδια αυτά είναι πολλά. Κάθε φορά τα ίδια γίνονται, αλλά είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Βρε παιδάκι μου, τη ζήτησα να πάω ένα ταξιδάκι μέχρι την Ιταλία. Ξέρεις, αυτές οι εκδρομές που γίνονται τώρα με τις 170.000 δραχμές. Ναι, ναι. Ο Σκυζανέτ μου ρε πήγε δίπλα μας. Το ξέρω. Με κανέναν τρόπο δεν θέλει. Και δεν είναι μόνο ότι δεν θέλει. Ο τρόπος που σου το λέει με κάνει θηρίο. Σου μιλάει σαν να μην σε υπολογίζει καθόλου. Αχ βρε γιαγιά μου, αυτά τα έχω ακούσει χιλιάδες φορές. Βαρέθηκα να τα ακούω. Και τα έχουμε πει και χιλιάδες φορές. Τα θέλεις και τα παθαίνεις. Ε, όχι και τα θέλω. Τα θέλεις, είσαι εθελόντρια μαζόχα εσύ. Αχ βρε πουλάκι μου, είναι ο άνθρωπος τέτοιος, δεν αλλάζει. Θα μου πεις γιατί δεν αλλάζω σπίτι. Ε, δεν μπορώ. Την πονάω, την αγαπάω. Δεν σου πέβρε, παιδάκι μου, κανένας να αλλάξεις και σπίτι. Τακτική να αλλάξεις, να τη βγεις διαφορετικά. Όχι με κλάψεις, βρε παιδί μου, και γκρίνιες. Να τη βγεις έτσι σπινταριστά, δυναμικά. Αυτό θέλω, αυτό θα γίνει, πάει και τελείωσε. Ανένδοτη, χωρίς υποψίες υποχώρησης. Ανένδοτη στα οικονομικά σου λέει δεν έχουμε. Τι δεν πει δεν έχουμε? Πώς δεν έχουμε, γιατί δεν έχουμε? Έλεγχο. Έλεγχο θα κάνω στην τσέπη της. Ω, καλέ, εκεί είσαι βρε ακόμα. Βρε, σε πληρώνει, μισθό σου δίνει, ξέρεις κανένα να δουλεύει τζάμπα, ίκα σου κολλάει. Πώς έχει δηλαδή εδώ μέσα, για ένα πιάτο φαγητό? Δεν είμαστε καλά. Αυτό βρε, ξέρεις πώς λέγεται? Λέγεται εκμετάλλευση του εργαζομένου από σκληρή και απάνθρωπη εργοδοσία. Ποια εργοδοσία? Τι ποια εργοδοσία, μωρέ? Γι' αυτούς βρε δεν δουλεύεις. Γι' αυτήν και το άλλο το ζωντανό. Γι' αυτούς δεν ψοφάς τη δουλειά. Δεν τους μαγειρεύεις, δεν τους σιδερώνεις, δεν τους πλένεις. Βρε, και αλλοδαπίνα είχαν πάρει. Δεν θα την πληρώνανε. Και θα την πληρώνανε και θα κινδυνεύανε. Τόσα και τόσα βρε διαβάζουμε κάθε μέρα στις εφημερίδες. Λίγα είναι. Λοιπόν, τίποτα. Δεν θέλουμε να μας δώσει δραχμή για το ταξίδι. Θα μας πληρώνει για τη δουλειά που τις κάνουμε. Θα μας δίνει ένα πεντοχίλιαρο την ημέρα. Λοιπόν, υπολόγισε. Και λίγα είναι. Μην αντιδράσει, είναι και πολύ λίγα αυτά που σου λέω. Πρόσεξε. Ένα πεντοχίλιαρο την ημέρα. Συν το ΙΚΑ. Συν δώρο Χριστουγέννων. Συν δώρο Πάσχα. Συν επιδομαδίας. Πόσα θα τους έρχονται το μήνα? Βέβαια. 150.000 είναι μόνο ο μισθός. Βάλε και το ΙΚΑ. Βάλε και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. Πολλά δεν είναι, μωρέ. Α, θα τα διεκδικήσεις. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εφόσον δεν σου δίνουν τα χρήματα για το ταξίδι, θα σου τα σκάσουν για αυτά που δικαιούσε. Είναι καιρός, βρε παιδάκι μου, όλες αυτές οι δύστυχες, οι μανάδες και οι γιαγιάδες που έχουν μεταβληθεί σε Φιλιππινέζες και babysitter να σηκώσουν κεφάλι. Ναι, Ειρήνη μου. Εγώ πρώτη θα σηκώσω κεφάλι. Με ρέγουλα όμως, μη σε δω και αναρχικιά στα εξάρχεια, είπαμε. Όχι, θα με δεις. Τώρα θα δεις που θα έρθουν, ναι. Πώς θα τους μιλήσω. Στάσου μονάχα. Στάσου να πιω ένα ουισκάκι, να έρθω έτσι στα τέτοια μου, έτσι. Θα μου ζήσεις. Στάσου και μετά θα δεις τι έχει να γίνει, να πιω ένα ουισκάκι. Άντε, γιατί σαμπολά μου τα έχουν κάνει εδώ μέσα. Έτσι. Άντε, δεν μιλάω. Άμα πια.
Έλα στην υγεία μας. Τώρα θα δεις όμως, τώρα θα δεις. Άντε να δω. Θα πιεις εσύ. Όχι, θέλω. Μην πίνεις εσύ. Άντε, άντε στην υγεία άντε, μας. Άντε, γεια σου γιαγιούλα μου. Θα με δεις τώρα. Τι είναι καλέ, καίει. Okay. Με έκαψε μωρέ. Δεν έχεις ανάγκη. Ωραίο, και πού σε, μην αρκεστείς το ένα. Κοπάνα ρε παιδί μου, 2-3 να αντιδράσεις δυναμικά. Να πάρεις τάρρος. Όχι μωρέ, θα μεθύσω. Δεν μεθάς εσύ, αντέχεις. Να πιω κι άλλο λες. Κοπάνα το που σου λέω. Αχου, ζαλιστώ και δεν ξέρω, και δεν τις τα πω έτσι όπως μου τα λες. Τι λες καλέ, αστεράτα θα τα πεις. Λοιπόν, πάει και αυτό. Άντε για μας, άντε να ζήσεις. Εντάξει. Τώρα θα δεις. Τώρα θα δεις τι θα πει Σοφία. Έτσι σε θέλω, μεγάλη όρμα τους. Α, μπράβο, τώρα θα σου πω εγώ. Τώρα θα δεις. Κατερίνα! Τι είναι, τι συμβαίνει? Για δεν βρω έξω μια στιγμή να πούμε δυο κουβεντούλες. Τώρα τρώει, δεν μπορεί, ελάτε εσείς. Είπα να έρθει έξω. Καλά τα πάω. Πολύ χάει κι έτσι. Τι είναι, τι συμβαίνει? Μπα, ήρθε και το απολωλός πρόβατο της οικογένειας. Άσε το απολωλός πρόβατο και κάτσε το να συζητήσουμε. Πώς είσαι έτσι εσύ, είσαι πιωμένη? Όχι καθόλου, είμαι πολύ χάει και πολύ ανένδοτη. Ωραία, θα τα πούμε αύριο που θα είσαι καλά. Όχι, τώρα θα τα πούμε. Κάτσε εκεί να τα πούμε. Δεν μου λες σε παρακαλώ, δουλεύω εγώ εδώ μέσα. Μου δίνεις μισθό, δεν μου δίνεις. Δουλεύω για σένα και για τ' άλλο το ζωντανό. Πάψε μη σ' ακούσει. Πρέπει να μ' ακούσει. Και εσύ να μ' ακούσεις και αυτός να μ' ακούσει. Λοιπόν, δεν δίνεις τις 170.000 να πάω να ταξιδάξει στην Ιταλία. Έτσι, θα δώσεις 150 για μισθό, θα δώσεις και οίκα και θα δώσεις και δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα. Να μου λες, ήπια πολύ. Καθόλου. Ε, τότε τι είναι αυτά που λέει? Οι μαμάδες που κινήκαμε Φιλιππινέζες και baby sitters, ζητάμε τα δικαιώματά μας. Αν δεν ήπια, κάτι έπαθε, δεν έλεγε τέτοια η μάνα μου. Το καλοκαίρι θα δίνεις άδεια πληρωμένη. Αχού, κάτι έπαθε η μάνα μου, της μίλησα απότομα και της άλεψε. Ένα γιατρό. Κανένας δεν δουλεύει σήμερα, τσάμπα. Ναι, μανούλα μου, ό,τι πεις εσύ, ό,τι πεις μανούλα μου, ένα γιατρό. Αυτό που κάνεις είναι σκληρή εκμετάλλευση εργαζομένου από μια σκληρή και απάνθρωπη εργοδοσία. Αχού, να και η παπαρίγα μέσα στο σπίτι μου. Ένα γιατρό. Γρήγορα ένα γιατρό.